φάσεις όπως αυτή ή όπως αυτή, με εκπληκτικά καρφώματα του Ty Brewer, του πρώτου Αμερικάνου παίχτη ο οποίος θα φορέσει την φανέλα του Έσπερου και ο οποίος κέρδισε δίκαια το χειροκρότημα, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρακολούθησαν το φιλικό μάτς ανάμεσα στην ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς και την ομάδα της Λαμίας. Δεύτερο φιλικό για τον Εθνικό, πρώτο για τον Έσπερο. Έγινε ένα αρκετά δυνατό παιχνίδι, το οποίο κράτησε μέχρι το τέλος το ενδιαφέρον των διψασμένων για μπάσκετ φιλάθλων, οι οποίοι βρέθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της Λιβαδιάς. Νικήτρια, με σκορ 83-78, αναδείχθηκε η ομάδα του Έσπερου, που προετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Elite League, με τους παίχτες της να δείχνουν ορισμένα από τα ποιοτικά του στοιχεία. Και η ομάδα της Λιβαδιάς όμως, που προετοιμάζεται για την δική της ιστορική συμμετοχή στο πρωτάθλημα της National League 1, έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Τα 10 λεπτά, 23-29, 40-50, 54-72, 78-83. Ήταν να γίνει ένα τουρνουά σήμερα, τελικά λόγω της, των καταστροφών που υπέστη η χώρα και συγκεκριμένα τα Τρίκαλα το τελευταίο διάστημα. Το φιλικό αναβλήθηκε για πήγε 2 εβδομάδες πίσω, οπότε μας δώσει και ευκαιρία και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εθνικό Λιβαδιάς για την πρόσκληση να έρθουμε να καλύψουμε αυτό το φιλικό παίζοντας ένα παιχνίδι πολύ όμορφο εδώ πέρα. Είναι φανερό ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Εντάξει, οι τελευταίες προσθήκες γίνανε πριν από 2 μέρες. Μπαίνουμε στη 10η μέρα της προετοιμασίας. Τα παιδιά είναι αρκετά σφιχτά ακόμα. Δεν έχουμε βρει αυτοματισμούς, δεν έχουμε βρει όλους. Αλλά παρόλα αυτά είδα διάθεση, είδα προσπάθεια τρέξιμο. Είμαι χαρούμενος που παίξαν όλα τα παιδιά. Και όποιος ήταν μέσα στο μεγαλύτερο διάστημα προσπάθησε στο μέγιστο, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου και χρειαζόμαστε χρόνο, ώστε να βρούμε την καινούργια μας ταυτότητα πλέον στη νέα κατηγορία και να γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτεροι. Εμείς έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια όλα τα χρόνια για να φτάσουμε αυτή τη στιγμή στην Elite League. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά αναγνωριστική, είναι μια χρονιά καταρχήν δικαίωση των κόπων όλων όσων έχουμε προσπαθήσει αυτή τη στιγμή για να βρίσκεται η ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Το πρώτο που είπαμε με τα παιδιά είναι ότι πρέπει να τιμήσουμε την προσπάθεια όλων αυτών με τη δικιά μας παρουσία τη φετινή και να προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο πιο ευχάριστο μπάσκετ και για μας και για τον κόσμο και να καταφέρουμε στην πρώτη φάση να είμαστε και του χρόνου ξανά σε αυτή την κατηγορία. Καταρχήν θα δώσουμε τη συμπαράσταση όλους τους ανθρώπους αυτούς που είναι πολύ πιο σημαντικά από τον μπάσκετ με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Ναι, δεν έγινε τουρνουά. Μιλήσαμε με τον Έσπερο, βρήκαμε να παίξουμε ένα φιλικό μεταξύ μας. Ναι, ήταν ένα φιλικό πάρα πολύ δυνατό για μας, με μια ομάδα που αγωνίζεται στην Elite League. Πολύ ποιοτικό ρόστερ. Νομίζω ήταν καλό βράδυ για μας. Δουλέψαμε πράγματα, είδαμε που είμαστε καλοί, που έχουμε αδυναμίες και συνεχίζουμε την προετοιμασία μας. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη μέχρι τώρα προσπάθεια των παιδιών, με τη διάθεσή τους, με την προσήλωσή τους σε αυτά που λέμε στην προπόνηση και νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά. Το καλό είναι ότι έχουμε φέρει καλούς χαρακτήρες. Παιδιά, προσπαθούμε να δέσουμε γιατί είμαστε μια ολοκένουργια ομάδα και αυτό μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δίνουμε το 100% σε κάθε μάτς. Τετάρτη παίζουμε το πρώτο μάτς, το επίσημο, κύπελλο εδώ μέσα με την Ελευσίνα. Ένα σημαντικό μάτς γιατί η ομάδα επιστρέφει σε εθνικές κατηγορίες που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Εντάξει, είναι η περίοδος τώρα που όλες οι ομάδες όμως δεν είναι έτοιμες 100%. Εντάξει, το γνωρίζουμε όλοι. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σε αυτό το μάτς να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ιστορική στιγμή για την πόλη της Λιβαδιάς. Επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. Ο πρόεδρος έκανε το καλύτερο δυνατό μέσα στο καλοκαίρι για να φέρουμε κομμάτια και να συνθέσουμε ένα puzzle που θέλαμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα το στηρίξει όλη η πόλη αυτό, γιατί έχουμε και πολλή εντοπιότητα φέτος, κάτι που το θέλαμε. Ακόμα είμαστε στην προετοιμασία. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα με τα συστήματα, μέχρι να τα βρούμε, να γνωρίσουμε τους παίχτες μας. Ήταν πάρα πολύ δυνατό, ωραίο φιλικό. Νομίζω ότι είδαμε κάποια στοιχεία που θέλουμε εμείς στο γήπεδο που δουλεύουμε κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι ναι, έκλεισα τελευταίος πριν 3 μέρες. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά εδώ πέρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο coach μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια ότι η ομάδα έχει στόχο και αυτό είναι το κίνητρο που έχω κάθε χρόνο. Ήρθαν κάποιοι φίλοι μου εδώ, οπότε ήταν όλα ιδανικά για να έρθω εδώ. Σίγουρα η Elite League τώρα αυτή τη στιγμή έγινε από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα. Πάντα ήταν και όταν ήταν Α2 ήταν από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές, ειδικά στην έδρα τους. Έχουν κατέβει πάρα πολύ καλοί παίχτες και από Α1 και οι Έλληνες έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι παίζουν και 2 ξένοι σε κάθε ομάδα, οπότε αλλάζει και το επίπεδο. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και θα κριθεί κάθε μάτς στο τέλος θα κρίνεται. Ήταν ένα πολύ δυνατό φιλικό, το είδαμε για το σκορ. Υπήρχαν δυνατές άμυνες, καλές επιθέσεις, δοκιμαζόμαστε από αυτό. Τέτοια φιλικά πρέπει να παίζουμε. Για μένα είναι η πρώτη μου χρονιά στην Α2. Είναι υψηλό το επίπεδο, είναι δυνατές οι άμυνες.
Τίποτα. Μόνο προπόνηση, πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά και θα έρθουν και νίκες. Έχουμε ακόμα πολλή προετοιμασία, έχουμε δυνατά φιλικά με ομάδες από την Α1. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τα λάθη μας και μετά μέσα στην προπόνηση θα τα δουλέψουμε ώστε να γίνουμε καλύτεροι στην αρχή του πρωταθλήματος. Ήταν ένα πολύ δυνατό φιλικό σίγουρα. Μια ομάδα που κατ' εμέ είναι πάρα πολύ καλή. Είναι με ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, γεμάτο. Και για μας ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ και πιστεύω ότι ανταπεξέλθαμε δηλαδή στις συνθήκες. Ήμασταν εκεί κοντά και στο σκορ. Παλέψαμε όσο το δυνατό μπορούσαμε και σίγουρα είναι πολύ καλό να παίζουν δύο τέτοιες ομάδες. Προετοιμασία τώρα εμείς έχουμε τρεις εβδομάδες που κάνουμε πολύ γερά. Πραγματικά έχουμε παλέψει και έχουμε λειτουργήσει πάρα πολύ σωστά μέχρι στιγμής και πιστεύω αυτό θα βγει και στο μέλλον. Σίγουρα υπάρχει κούραση. Σίγουρα ο θεσμός του κυπέλλου είναι ένας θεσμός που καλώς ή κακώς όλοι θέλουμε να νικάμε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην έδρα μας και θα κάνουμε τα πάντα για να το πάρουμε. Και σίγουρα είναι και ένα κομμάτι που είναι και μέσα στην προετοιμασία ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας δώσει και λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε για να δουλέψουμε ακόμα παραπάνω. Είναι ένα πρωτάθλημα, εντάξει, ένα πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε ότι οι ομάδες έχουν ανεβεί, υπάρχουν τρεις όμιλοι. Σίγουρα η ομάδα έχει βάλει τα δυνατά της για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και από συνθήκες και όλα. Και πιστεύω θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Εντάξει, ο Έσπερος Λαμέσης είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, είναι ο Φώτης στην Α2. Έχει κάνει κάποιες πολύ σημαντικές προσθήκες, πολύ δυνατές προσθήκες. Θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα στην Α2 και πολύ ανταγωνιστική, όπως είδαμε και στο γήπεδο, έτσι. Εμείς πιστεύω ότι δώσαμε το 100%, είχαμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και το σημαντικό είναι ότι είχαμε διάθεση. Εντάξει, δουλεύουμε καθημερινώς, δίνουμε το 100%, κάνουμε και δίπλες προπονήσεις. Είμαστε καινούργια ομάδα, γνωριζόμαστε τώρα μεταξύ μας, είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή μαλλιά παιχτών και πρέπει να δέσουμε μεταξύ μας να έχουμε χημεία. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πολύ δύσκολο πρωτάθλημα που έρχεται, που θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Στο κύπελο, την Τετάρτη με τον Πανελλησσινιακό, θέλουμε να κάνουμε να μπούμε το δεξί. Είμαστε στην έδρα μας, θέλουμε να φέρουμε όλο τον κόσμο της Λιβαδιάς στο γήπεδο και να υποστηρίξει την ομάδα και να της δώσει ενέργεια. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα από τους ανθρώπους έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και πιστεύω ότι οι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά τι κάνουν εδώ πέρα. Και υπάρχει πολύ μεγάλο όραμα και θεωρώ πως θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία.